ένα πανίσχυρο λάδι ίαμα με δεντρολίβανο και δάφνη για τους κυρσούς και όχι μόνο. Το πολύτιμο δεντρολίβανο, το ελιξίριο της νεότητάς μας, είναι ένα από τα βότανα της αγαπημένης μου ομάδας των πολύτιμων και αμέσου δράσεως βοτάνων. Οι ιδιότητες και δράσεις του είναι παροιμιώδεις. Μεταξύ αυτών, οι αντιφλεγμονώδεις και αναλγητικές, τις οποίες έχουν επιβεβαιώσει πολλές πειραματικές μελέτες, καθώς είναι οι πλέον μελετημένες. Σε προκλινικά δε στάδια, το εθέριο έλαιο του δεντρολίβανου έχει χρησιμοποιηθεί τοπικά για μυϊκούς και ρευματικούς πόνους, το δε λάδι του για κυρσούς και ευριαγγείες. Η τοπική εφαρμογή του δεντρολίβανου μετριάζει τα συμπτώματα και τη συχνότητα υποτροπής του μυοσκελετικού πόνου σε ασθενείς που υποφέρουν. Μελέτες σχετικά με τις επιδράσεις του δεντρολίβανου στον πόνο έχουν αναφέρει σημαντική μείωση της έντασής του. Η επάλυψη μελοσιών δεντρολίβανου ή με αραιωμένο εθέριο έλαιο σε κυρσούς και σε καταπονημένους από ρευματισμούς μύες καταπραίνει άμεσα τους πόνους. Ειδικά για τους κυρσούς, ένα συνδυασμός δεντρολίβανου και δάφνης συμβάλλει στο μετριασμό των συμπτωμάτων των κυρσών, όπως η αντιαισθητική εμφάνιση, το αίσθημα βάρους, ο πόνος στα πόδια, κυρίως στις γάμπες, το πρίξιμο στις γάμπες και γύρω από τους αστραγάλους, το αίσθημα καύσου, η φαγούρα στα πόδια, η κόπωση, οι γκράμπες και κατ' επέκταση στη θεραπεία τους. Μια γρήγορη ματιά στις βοτανικές και ιαματικές ιδιότητες της δάφνης. Τα φύλλα και οι καρποί της δάφνης έχουν διάφορες χρήσεις. Στη βοτανοθεραπεία χρησιμοποιούμε τα φύλλα της για ένχυμα και λάδι και τους καρπούς της για αφέψιμα και λάδι. Όλα τα χυλίσματα της δάφνης τα χρησιμοποιούμε για να καταπραίνουμε τις κοιλιακές γκράμπες, για τη μείωση των συμπτωμάτων των ημικρανιών και κατ' επέκταση στη θεραπεία τους, για την καταπολέμηση των σοβαρών ημικρανιών, για την καταπολέμηση της τριχόπτωσης, βράζουμε φύλλα δάφνης, περίπου 200 γραμμάρια φρέσκα ή 100 γραμμάρια ξερά, σε 6 λίτρα νερό και αφού κρυώσουν, λούζουμε τα μαλλιά μας. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα. Επίσης, συλλέγουμε καρπούς δάφνης, τους αποξηραίνουμε και τους κοπανάμε στο γουδί μας. Τους ρίχνουμε σε λάδι, τους αφήνουμε στον ήλιο για ένα περίπου μήνα. Σουρώνουμε το λάδι μας και το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε μασάζ στις ρίζες των μαλλιών μας. Με τον τρόπο αυτό προστατεύουμε, ενισχύουμε τη ρίζα και τη δομή της τρίχας και δίνουμε λάμψη και δύναμη στα μαλλιά μας. Πώς ετοιμάζω το πολύτιμο λάδι? Θα χρειαστώ μόνο 3 υλικά: δάφνη, δεντρολίβανο, ελαιόλαδο. Το λάδι που θα παρασκευάσω είναι ένα λάδι έντονο, πολύ συμπυκνωμένο και δεν είναι εθέριο έλαιο. Οι ποσότητες είναι πρότυπες, μπορούμε τηρουμένων των αναλογιών να φτιάξουμε την ποσότητα που επιθυμούμε. Θα χρειαστώ μισό φλιτζάνι του τσαγιού φύλλα δεντρολίβανου. Τα φύλλα του δεντρολίβανου είναι οι βελόνες που φύονται γύρω στα κλονάρια του, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία που παραθέτω, τα οποία βγάζω από τα κλονάρια του και αφήνω στον πάγκο της κουζίνας μου για μία το πολύ 2 μέρες να φύγει πολύ υγρασία. Μισό φλιτζάνι του τσαγιού φύλλα δάφνης. Χρησιμοποιώ φρέσκα φύλλα δάφνης, πολύ καλά πλυμμένα, τα οποία αφήνω στον πάγκο της κουζίνας μου για 2 μέρες να φύγει η πολλή υγρασία. 2 φλιτζάνια του τσαγιού, ελαιόλαδο αρίστης ποιότητος ή όσο θα χρειαστεί για να υποτιστούν πλήρως σε αυτό τα βότανά μου.
Και ψιλοκόβω με το ψαλίδι της κουζίνας μου τα φύλλα του δενδρολίβανου, ψιλοκόβω με το ψαλίδι της κουζίνας μου τα φύλλα της δάφνης και τα ρίχνω σε ένα γυάλινο βάζο. Προσθέτω το λάδι μου και με ένα ξύλινο πιρούνι που έχω για αυτή τη χρήση, ανακατεύω το μείγμα μου ώστε τα βότανά μου να εμποτιστούν πολύ καλά στο λάδι. Εάν τα βότανά μου δεν σκεπάζονται από το λάδι, προσθέτω τόσο όσο χρειάζεται για να σκεπαστούν. Κλείνω το βάζο μου και το τοποθετώ στο πιο ζεστό σημείο του πάγκου της κουζίνας μου. Μια φορά την ημέρα ανοίγω το βάζο μου και ανακατεύω. Δεν πρέπει τα φύλλα μου να είναι εκτός λαδιού, διότι υπάρχει κίνδυνος να εμφανιστεί μούγλα. Αφήνω το λάδι μου περίπου 20 μέρες, ώστε να έχω μια αρκετά δυνατή εκχύλιση. Μόλις το λάδι μου είναι έτοιμο, το σουρώνω και το ρίχνω σε ένα γυάλινο μπουκαλάκι και το συντηρώ όπως ακριβώς συντηρώ και το λάδι της ελιάς. Και πώς χρησιμοποιώ το λάδι μου? Ας δούμε τις χρήσεις του αναλυτικά. Θεραπευτικές. Κάνω ελαφρύ μασάζ ή επάλυψη σε σημεία τα οποία υποφέρουν από κυρσούς. Κάνω ελαφρύ μασάζ ή επάλυψη σε σημεία τα οποία υποφέρουν από ρευματοειδή αρθρίτιδα. Κάνω ελαφρύ μασάζ ή επάλυψη τοπικά για μυϊκούς και ρευματικούς πόνους και για τις πονεμένες αρθρώσεις. Κάνω επάλυψη για τη θεραπεία των φλεγμονών που προκαλούνται από οστεοαρθρίτιδα και ρευματική αρθρίτιδα στα σημεία που υποφέρουν από αυτές. Διατροφικές. Χρησιμοποιώ το λάδι του δεντρολίβανου σε συνταγές, όπως σε όλες τις συνταγές μου με ρεβίθια, μαυρομάτικα φασόλια, φακές, τις οποίες αναδεικνύει και δένει άψογα γευστικά μαζί τους. Καλλιντικές. Κάνω μασάζ στο τριχωτό του κεφαλιού με το λάδι μου σε περιόδους τριχόπτωσης, το οποίο και αφήνω σαν μάσκα για όλη τη νύχτα. Είναι εντυπωσιακή η θεραπεία σε περιπτώσεις τριχόπτωσης, καθώς και η ενίσχυση και ανασύσταση της τρίχας και η προαγωγή της ανάπτυξής της. Κάνω μασάζ στο τριχωτό του κεφαλιού για να τονώσω, να ενυδατώσω και να σκουρίνω τα μαλλιά, ειδικά τις άσπρες τρίχες. Κάνω μασάζ σε περιοχές του σώματος με κυταρίτιδα, τις οποίες έχω πλύνει πολύ καλά με ουδέτερο σαπούνι και σκουπίσει με βαμβακερή πετσέτα, ώστε να μην υπάρχει ίχνος υγρασίας. Απλώνω το λάδι μου στα προβληματικά σημεία και κάνω μασάζ μέχρι να απορροφηθεί. Και τώρα δύο λόγια για το πώς χρησιμοποιώ το λάδι μου στην αρωματοθεραπεία. Στην αρωματοθεραπεία αναμεμειγμένο με σταγόνες εθέριο έλαιο δεδρολίβανου και εθέριο έλαιο δάφνης στο λάδι μου, εξαγνίζει και αρωματίζει το περιβάλλον, βοηθάει την ψυχή να ηρεμήσει, τονώνει τον οργανισμό, χαρίζει ενέργεια, ηρεμία και χαλάρωση, ακόμα και στις στιγμές υψηλού άγχους και στρες. Αυτό είναι λοιπόν το λάδι των δύο πανίσχυρων βοτάνων, του δεδρολίβανου και της δάφνης, ένα πανίσχυρο και αγαπημένο λάδι, το οποίο έχω πάντα στο τουλάπι της κουζίνας μου για όλους τους παραπάνω λόγους. Και μια υπενθύμηση. Το λάδι μου αυτό είναι η εκχύληση στο ελαιόλαδο των φυτοθρεπτικών συστατικών του δεδρολίβανου και της δάφνης, το οποίο διαχωρίζεται από τα εθέρια έλαια, τα οποία εθέρια έλαια είναι η απομόνωση μέσω μιας διεργασίας, όπως η απόσταξη, των πτυτικών ουσιών των βοτάνων. Και αυτό για να μην μπερδεύουμε τα λάδια των βοτάνων με τα εθέρια έλαια των βοτάνων. Ντίνα Θάλια.